Αγωνία και φόβος επικρατεί στην Παλαιόχωρα 3-24 ώρα μετά τον πρώτο σεισμό των 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την περασμένη Παρασκευή. Από τη στιγμή εκείνη, η γη, όπως λένε, δεν έχει ησυχάσει, οι σεισμικές δονήσεις είναι συνεχές φαινόμενο και οι ίδιοι ανήσυχοι για το πώς θα εξελιχθεί και σε ετοιμότητα, αφού τη νύχτα, τη μέρα, οι ίδιοι βρίσκονται στο πόδι, ενώ η γη σύεται, όπως περιγράφουν. Μπορεί και στα 60 λεπτά της ώρας να μετρήσουμε και να ακουστούν τρεις σεισμοί, τρεις δονήσεις. Είναι πάντα με προειδοποίηση. Είναι πολύ κοντά το επίκεντρο στην περιοχή που μένουμε, με αποτέλεσμα να ακούγονται δυνατοί οι σεισμοί. Τι σημαίνει για εσάς προειδοποίηση? Προειδοποίηση έχει πάντα ένα... Ακούγεται ένας θόρυβος, ένα βουητό θα λέγαμε καθημερινά, κοινά. Ακόμη ακούγεται... δηλαδή και για 3 Ρίχτερ. Ναι, ακόμη και για 3 Ρίχτερ. Έχουμε κάνει ερώτηση προς το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχουμε απευθυνθεί στην πολιτική προστασία των Χανίων. Έχουμε απευθυνθεί στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Η επίσημη ανακοίνωση, η επίσημη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν είναι κάποιο ανησυχητικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετάζεται. Και αν κάποιος πέφτει να μιλήσει για υπερβολή, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, αν υπολογίσει ότι μέσα σε 3-24 ώρα έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 60 μετασεισμοί. Κάποιοι από αυτούς μεγαλύτεροι των 4 Ρίχτερ, που επειδή είναι αρκετά επιφανειακοί, γίνονται όχι απλά αισθητοί, αλλά τρομάζουν στην κυριολεξία τους κατοίκους. Έχουμε 60 σεισμούς καταγεγραμμένους στην ευρύτερη περιοχή νότια της, των Σφακίων, ανάμεσα στα Σφακιά και στη Γάβδο. Έχουμε ενδιάμεσα, ήταν 2 οι σεισμοί που ήταν στα 4,5 Ρίχτερ και είχαμε και άλλους 4 σεισμούς που ξεπέρασαν τα 4 Ρίχτερ από αυτή την σεισμική ακολουθία. Φαίνεται ότι όλη η σεισμική ακολουθία είναι πάνω σε ένα ρήγμα και μάλιστα κατά μήκος όλου του ρήγματος, δεν κατανέμεται μόνο σε ένα σημείο. Το ευτύχημα είναι ότι έσπασε, σπάει κομμάτι-κομμάτι, δεν έσπασε όλο μαζί, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έσπαγε ταυτόχρονα όλο αυτό το μήκος, θα έδινε όλη αυτή τη σεισμική ενέργεια που έχει κληθεί από αυτούς τους 60 σεισμούς σε ένα μόνο σεισμικό γεγονός. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από τη χθεσινή νύχτα, που οι κάτοικοι έμειναν ξάγρυπνοι αφού ο Εγκέλαδος έκανε νυχτέρι. Στις 12:27, 3,7 Ρίχτερ, βάθος 7,1 χιλιόμετρων, τοποθεσία 29 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Σφακίων. 14 λεπτά μετά, ένας ακόμη σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Βάθος 3,8 χιλιόμετρα, τοποθεσία 29 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Σφακίων. Λιγότερο από μία ώρα μετά, στη 1:21 τα ξημερώματα, 3,3 Ρίχτερ ταρακουνούν και πάλι τους κατοίκους της περιοχής. Όταν 1:20 βγήκαμε από τα σπίτια, στα περισσότερα σπίτια μάλλον του οικισμού, να είναι ο κόσμος έξω. 1:20 και με μικρά παιδιά, γιατί δεν ξέρεις αν ακολουθήσει κάτι μεγαλύτερο. Επειδή η περιοχή είναι σεισμογενής, καλό θα είναι όλοι οι δημότες και οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή να, όχι να ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά να βρίσκονται σε κάποια επιφυλακή αν συμβεί κάποιος μεγαλύτερο σεισμός. Ευελπιστούμε αυτό να μην συμβεί και να είναι ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξασθένηση. Οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και δεν δείχνουν να ανησυχούν, εξηγώντας ότι ο πρώτος σεισμός Παρασκευής πιθανότατα συνδέεται με το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στα τέλη του Νοέμβρη, που έγινε αισθητός όχι μόνο στην Κρήτη και τα Κύθυρα, αλλά μέχρι και την Αθήνα. Είναι μια δραστηριότητα. Την παρακολουθούμε τη δραστηριότητα. Το επόμενο ίσως ερώτημα είναι μήπως αυτή είναι προσεισμού. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, που λέμε. Γι' αυτό παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη. Και ελπίζουμε ότι αυτή είναι μια σμηνοσειρά που σε λίγο θα σταματήσει. Σπάνια έχουμε προσεισμικές δραστηριότητες. Άμα ήταν έτσι, θα προβλέπαμε και όλους τους σεισμούς. Θα μας προετοιμάζανε έτσι. Mm-hmm. Όπως έχετε αντιληφθεί κι εσείς, mm-hmm. μεγάλοι σεισμοί γίνονται πάνω και κάτω.